σήμερα είναι μια μέρα ανακούφισης, γιατί είχε δημιουργηθεί μια ανησυχία ως προς την πορεία και το μέλλον του έργου. Ευτυχώς, το 7ο τμήμα του Ελεγκτικού Συμβουλίου αποφάνθη ότι οι διαδικασίες ήταν όλες εντάξει και το έργο επιτέλους, μετά από την καθυστέρηση των 30 ετών που έπρεπε να έχει ξεκινήσει πιο πριν, 25 χρόνια, η δημοτική αγορά μπορεί να ξαναβρει ξανά και τη λάμψη και το χρώμα και τη θέση που πρέπει να έχει σαν εμπορικό αλλά και πολιτιστικό κομμάτι του Δήμου Χανίων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημοτική αγορά, εκτός της επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες και τους εργαζομένους που απασχολούνται μέσα, υπάρχουν χιλιάδες, λίγο εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο που έρχονται για να δουν αυτό το πανέμορφο εμβληματικό κτίριο. Άρα λοιπόν τώρα δίνεται η ευκαιρία με την ανακατασκευή η αγορά να ξαναγίνει όπως πρέπει να είναι. Μια αγορά η οποία θα αναδεικνύει τα κριτικά προϊόντα, μια αγορά η οποία θα περιλαμβάνει μέσα και τα τρόφιμα και γενικά ό,τι άλλο παραδοσιακό η Κρήτη παράγει τα τελευταία χιλιάδες χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα κτίριο το οποίο εγγενιάστηκε λίγο μετά την ένωση με την Ελλάδα, άρα λοιπόν η εμβληματική σημασία του σημείου είναι τεράστια και πρέπει ο Δήμος Χανίων να προσπαθήσει έτσι ώστε το κτίριο αυτό εδώ να παραδοθεί στη χανιώτικη κοινωνία και στους επισκέπτες το συντομότερο δυνατό. Πρέπει το έργο να ξεκινήσει άμεσα και να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς που προσπάθησαν έτσι ώστε το έργο να πραγματοποιηθεί και να αναφέρουμε στη Δημοτική Αρχή και την προηγούμενη και τη σημερινή και την προηγούμενη και όλους όσους έβαλαν ένα λιθαράκι για να ξεκινήσει αυτό το έργο. Στην τεχνική υπηρεσία που έκανε τη μελέτη, την νομική υπηρεσία η οποία κατάφερε τα οποιαδήποτε θέματα υπήρχαν να τα υπερκεράσει και να όλα αυτά να μεταβούμε στην αυριανή μέρα.